Άρωμα Ευρώπη στο επιχειρηματικό δείπνο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών με προσκεκλημένο τον εκπρόσωπο τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κύριος Σχοινάς, παραδεχόμενος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άργησε πολύ να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, καθώς όλο το βάρος ρίχθηκε, όπως είπε, σε επίπεδο θεσμικό, ζήτησε συγγνώμη. Παράλληλα, ανέπτυξε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο διάστημα, ενώ διαβεβαίωσε πως η Ευρώπη θα σταθεί στη χώρα μας και τα επόμενα χρόνια. Απευθύνομαι κυρίως σε εκπροσώπους της ζώσας οικονομίας, της παραγωγής, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα συγγνώμη, γιατί πιστεύω ότι οι θεσμοί ευρωπαϊκοί και εμείς αργήσαμε να έχουμε τέτοιες συναντήσεις με τον κόσμο της παραγωγής. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, όπως έπρεπε, με τις επαφές με την εκτελεστική εξουσία, με την νομοθετική εξουσία, αλλά νομίζω ότι έπρεπε πολύ νωρίτερα να βρούμε τρόπους να ανταλλάσσουμε απόψεις με τους εκπροσώπους της οικονομίας, της βιομηχανίας, των κοινωνικών εταίρων. Και θα το πω και κάτι άλλο, όχι μόνο τους εκπροσώπους της ζώσας οικονομίας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν πολλές ευκαιρίες για τέτοιες συζητήσεις, αλλά με εκπροσώπους εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως είστε εσείς, γιατί νομίζω ότι σε περιοχές όπως η δική σας, η οικονομία αποτελεί ταυτόχρονα και βαρόμετρο, αλλά και θερμόμετρο για την κατάσταση της χώρας. Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ τόνισε ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Όπως γνωρίζετε, η οικονομική κρίση και η ύφεση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία έτη έχουν επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά την τεράστια μεταβολή στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια κρίσης, αναζητούμε τις αλλαγές αυτές που θα δώσουν όφηση στην ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού δείπνου, απονεμήθηκε στον κύριο Σχοινά ο τίτλος του επιτίμου μέλους του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών.